γρήγορα, πάμε, πάμε, πάμε. Τι σκατά πήγε στραβά, μαλάκα. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μαλάκα, τώρα τι κάνουμε ακριβώς δηλαδή. Τι κάνουμε, τι θα κάνουμε τώρα. Μαλάκα, πώς κατά έγινε αυτό, δε. Δεν ξέρω τι κάνουμε τώρα, μαλάκα. Πρέπει να φύγουμε από την πόλη, πρέπει να φύγουμε. Θα μας ψάχνουν παντού, ρε μαλάκα. Παιδιά, δεν νομίζω να τα καταφέρω. Πονάω πολύ, έχω χάσει πολύ αίμα. Μαλάκα, πρέπει να το πάμε στο νοσοκομείο. Μαλάκα, είσαι χαζός. Δεν μπορούμε να το πάμε στο νοσοκομείο. Θα κάνουμε πολλές ερωτήσεις, είναι πολύ επικίνδυνο. Δεν ξέχασε το, πρέπει να βρούμε άλλη λύση. Και πώς θα το πάμε? Θα το πάμε στο κρουσφύγετο. Θα σκεφτούμε κάτι, δεν μπορούμε να το πάμε στο νοσοκομείο τώρα. Θα σπάσω το κρουσφύγετο και μετά πρέπει να κρύψω το αυτοκίνητο. Κάντε ό,τι να κάνετε. Μόνο κάνε το γρήγορα γιατί δεν με βλέπω καλά. Λοιπόν, πρέπει να βιαστούμε. Πρέπει να πάμε γρήγορα. Θα μας φτιάχνουν παντού. Θα βάλουν ελικόπτερα και περιπολικά σε όλη την πόλη. Πρέπει να βιαστούμε. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή η αναζήτηση των ληστών οι οποίοι χτύπησαν την τράπεζα Θέρμη σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το ποσό που φέρεται να έκλεψαν ανέρχεται συνολικά στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Η αναζήτηση της αστυνομίας βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη, χωρίς να έχουμε περαιτέρω πληροφορίες για την τοποθεσία των ληστών. Θα σας κρατάμε ενημερωμένους. Πώς είναι? Έχει μείνει παράλυτος. Δεν νομίζω να τα καταφέρει. Η Σέρα τον έχει χτυπήσει σε πολύ άσχημο σημείο. Εμείς τον είχαμε πάει στο νοσοκομείο όταν ακόμα μπορούσαμε. Άκου, θέλω να το θάψεις. Πού να το θάψω? Πίσω στο λόγο με το χώμα. Λοιπόν, ας κάνουμε μια ανακεφαλαίωση. 4 φρουροί, 2 κάμερες ασφαλείας, 3 εκατομμύρια σε μετρητά, 600.000 ομόλογα. Μέχρι πόσο για να χτυπήσω ένα γεμό σαν θα πέσω? Συνολικά 100 δευτερόλεπτα είναι. Ωραία. Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Είστε έτοιμοι? Thank you.
Έλα, εγώ είμαι. Άκου, η κατάσταση είναι πολύ περίεργη αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πήγε τόσο στραβά. Πιστεύω ότι κάποιος από εμάς μας πρόδωσε. Δεν ξέρω ποιος ήταν, αλλά φαίνεται η μόνη λογική εξήγηση αυτή τη στιγμή. Άκου, πρέπει να τελειώσουμε αυτό. Πρέπει να ξεπερδέψουμε αυτή την υπόθεση. Θέλω να μας συναντήσει το μέρος. Ναι. Θα γίνει μοιρασία και θα φύγουμε από τη χώρα. Δεν μας μένει άλλη επιλογή. Έτσι ήρθαν τα πράγματα. Να σας περιμένουμε. Θα τα πούμε. Σταθούν λοιπόν. Δεν υπάρχει επιστροφή. Αφού έτσι ήρθαν τα πράγματα, πρέπει να σεβαστούμε. Πώς έγινε αυτό, ρε μαλάκα? Πώς γίνεται να πήγαν όλα τόσο σκατά? Θέλω να πω, μέχρι και ο συναγερμός χτύπησε νωρίτερα. Έπρεπε να είχαμε συνολικά ένα λεπτό. Όπα, περίμενε λίγο. Μας είχες πει συνολικά ότι είχαμε 1,5 λεπτό. Τάνας, γιατί το ήξερα ότι ήσουν εσύ. Τι κάνεις, ρε μαλάκα? Αυτό που πρέπει να κάνουμε, σε συλλαμβάνουμε. Φέρε τις χειροπέδες. Γαμμένοι προδότες. Είσαστε σαν οικογένεια για μένα.
Mm-hmm.